Ο κύριος Πλεύρης. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, και εγώ γνωρίζω την περιοχή σας πολύ καλά. Έρχομαι συχνά στην Βεραντζέρου και σε όλο αυτό το πλέγμα και το τι ακριβώς γίνεται. Η ερώτηση μου είναι συγκεκριμένη. Εάν τυχόν σε μια χώρα που έχει έντονη μεταναστευτική ροή υπάρχουν ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για την απόδοση της ηθαγένειας, διότι ως γνωστόν αυτή τη στιγμή δίνεται η ηθαγένεια. Η συζήτηση που γίνεται εδώ πέρα είναι αν πρέπει να δίνεται πιο εύκολα η ηθαγένεια. Εάν λοιπόν υπάρχουν ρυθμίσεις που κάνουν πιο εύκολη την απόκτηση της ηθαγένειας, συγχρόνως θα αυξήσουν ή θα μειώσουν τις μεταναστευτικές ροές οι οποίες υπάρχουν. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Στο πλαίσιο το οποίο είπατε, ευθέως σας ερωτώ, εάν τυχόν με τη διαδικασία αυτή τώρα που υπάρχει υπάρξουν οι διαδικασίες στα παιδιά τα οποία γεννιούνται να παίρνουν την ηθαγένεια, το θίξατε, αλλά θα ήθελα να το διευκρινίσετε. Από χώρες οι οποίες δεν έχουν σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, που είναι τα κύματα των μεταναστών από την Ασία και την Αφρική, θεωρείτε ότι αυτοί θα μπορούν να... όχι να αφομοιωθούν, αλλά να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, ή τελικά με αυτά τα μέσα, όπως δυστυχώς το είδαμε και στη Γαλλία και στην Αγγλία, απλώς θα ενισχυωθούν πλέον τα γκέτο πολιτών που θα έχουν την ηθαγένεια. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Α, και ένα τελευταίο. Έχετε κάνει μία μελέτη, από όσο γνωρίζω, για το μεταναστευτικό. Μπορείτε να μας πείτε ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης και αν τυχόν αυτή δημοσιεύθηκε από το ελληνικό κράτος, ελληνικό ίδρυμα δημοσίου φορέα? Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Σας παρακαλώ, κύριε Κατσανέβα, όσο μπορείτε πιο σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Διαμαντίδης. Κύριε Διαμαντίδη, ξεκαθάρισα από την αρχή ότι πιστεύω στο ότι πρέπει να δοθεί ηθαγένεια στο παιδί. Τώρα, να μην μπω σε λεπτομέρειες του νομοσχεδίου, θέλει πολλή συζήτηση σε ποια ηλικία, 18, πόσο. Ακούστηκε από κάποιον, νομίζω από εσάς, κύριε Ζώη, ότι οι γονείς παίρνουν την ηθαγένεια αυτόματα. Σε τρία χρόνια. Κύριε Υπουργέ, αυτό ισχύει ή έχει αλλαχτεί? Νομίζω ότι έχει αλλαχτεί. Με συγχωρείτε, έχω την εντύπωση. Ο κύριος Υπουργός να μας το πει αυτό, γιατί έχω την αίσθηση εγώ ότι έχει ελαχθεί αυτό. Τώρα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε υπομονή για να διεκπεραιωθεί η διαδικασία αυτή πολύ σημαντική για την Επιτροπή. Αυτό που ισχύει, κύριε Κατσανέβα, και στην πραγματικότητα, κύριε Νάκο, αν διαβάσετε λίγο καλύτερα το νομοσχέδιο, είναι ότι γονέας παιδιού που έχει πάρει την ηθαγένεια μπορεί να κάνει αίτηση σε τρία χρόνια. Το παιδί το οποίο παίρνει την ηθαγένεια, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πρέπει οι γονείς του να έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια. Όχι άλλο θέμα. Όχι άλλο θέμα, τόση ώρα λέτε σε 3 χρόνια. Ενώ είναι σε 8, λοιπόν, κύριε Νάκο. Ενώ είναι σε 8. Έχει αλλάξει. Ενώ είναι τουλάχιστον σε 8. Γιατί είναι 5 για να πάρει το παιδί την ηθαγένεια και 3 για να τεκμηριώσει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο γονέας. Κύριε Νάγκο, μην παρεβαίνετε. Μιλάει ο Υπουργός. Σας παρακαλώ. Εάν δεν κάνω λάθος, και ας με διορθώσει ο Υπουργός, αυτό είναι από τις διατάξεις που τροποποιήθηκαν επί το ευνοϊκότερο. Προχωρήστε. Κύριε Νάγκο, σας παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι, απάντησε, ρώτησε ο μιλητής τον Υπουργό, απάντησε ο Υπουργός. Τελειώσαμε. Υπουργός, συνεχίστε, κύριε Κατσανέβα. Σας παρακαλώ. Ότι ο Υπουργός αυτό που είπε. 8. 8 είπε. Είναι ένα ζευγάρι αλλοδαπών. Όχι, σας παρακαλώ, κύριε Νάκο. Είναι ζευγάρι αλλοδαπών φοιτητών. Κύριε Νάκο, σεβαστείτε. Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο. Κύριε Νάκο, δεν έχετε το λόγο. Κύριε Κατσανέβα, συνεχίστε, σας παρακαλώ. Και ολοκληρώστε. Εγώ ό,τι μπορούσα έκανα. Από εκεί πέρα. Λοιπόν. Το νομοσχέδιο, κύριε Διαμαντίδη, θα, εάν δεν υπάρξουν οι ασφαλιστικές δικλείδες της δουλεμπορίας, η οποία θα μετατραπεί σε κακούργημα που δεν έχει γίνει ακόμα, εάν σταματήσει αυτό το χαλάρωμα της απόδοσης δικαιοσύνης, του να συλλαμβάνεται κάποιος και να βγαίνει έξω αύριο το πρωί, ξέρετε ότι οι φυλακές αποσυφορήθηκαν από χιλιάδες εγκληματίες, γιατί γεμίσανε οι φυλακές και ήρθαν όλοι στην Αθήνα. Εάν δεν σταματήσουν αυτά τα πράγματα, εάν αυτός ο συγκεκριμένος δουλέμπορος αντί για 14 χρόνια έτρωγε 30 χρόνια και μέσα φυλακή, τότε δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
Δυστυχώς χρειάζεται κάποια γενικότερη, κύριε Υπουργέ, ανασύνθεση και της δικαιοσύνης, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα αυτό, ως προς αυτά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν το νομοσχέδιο μόνο του δεν φτάνει για να μας προστατεύσει. Και μπορεί να συμβούνε εφόσον θα δοθούν τέτοιες δυνατότητες σε τέτοια παιδιά. Αλλά αυτό βεβαίως μπορεί να ισχύει και για Ελληνόπουλα. Έτσι. Έρχομαι στον κύριο Νάκο. Κύριε Νάκο, νομίζω ότι στην προηγούμενη συζήτησή μας είπαμε πώς γίνεται. Κατά την άποψή μου, ο Υπουργός σας έδωσε την απάντηση, να μην επανέλθω. Όχι, κύριε Νάκο, δεν έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ. Bon. Κύριε Κατσανέβα, απαντήστε. Γιατί δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Δέχομαι αυτό που είπε ο Υπουργός σαν απάντηση. Τώρα δεν μπορώ να κάνω άλλο διάλογο. Δεν είναι διάλογο. Δεν είναι διαδικασία διαλόγου όμως. Λοιπόν, τα παιδιά τώρα από τη γέννηση. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω. Από τη γέννηση νομίμων μεταναστών. Ωραία. Αυτό με ικανοποιεί. Εμένα. Νομίμων όμως. Με ικανοποιεί. Προχωράω στον κύριο Μαυρίκο. Κύριε Μαυρίκο, με συγκινήσατε με αυτά που είπατε. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά μου επιτρέψτε να διαβάσω κάτι. Ο σοσιαλισμός αντιπαθεί την ελεημοσύνη, όχι μόνο για λόγους συναισθηματικούς, αλλά και για την ταπείνωση στην οποία υποβάλλουν τα άτομα που έχουν ανάγκη και γιατί εσταλάζουν μέσα τους το μίσος. Και επιπλέον, σε μια χώρα όπου υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, οι ελεημοσύνες είναι περιττές. Και όσοι αρέσκονται στο ρόλο του καλού Σαμαρίτη, ας μην ξεχνούν ότι δεν θα υπήρχαν καλοί Σαμαρίτες αν δεν υπήρχαν ληστές. Οι σωτήρες και οι ελευθερωτές ίσως είναι λαμπροί για μυθιστορήματα και αγιογραφίες. Μια όμως που δεν είναι δυνατό να υπάρχουν χωρίς αμαρτωλούς και θύματα, είναι κακά κοινωνικά συμπτώματα. Ξέρετε τι είναι αυτό? Απόσπασμα από τη διακήρυξη της σοσιαλιστικής διεθνούς. Γιατί λυπάμαι που το κόμμα σας, το οποίο το σέβομαι για τις αρχές του, γιατί πιστεύω σε οντότητες, σε κόμματα, σε ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι, και την ανυποχώρητη, αν θέλετε, στάση σας σε πολλές παρακμιακές καταστάσεις της ελληνικής κοινωνίας, λυπάμαι γιατί έχει πάρει το θέμα στραβά. Και έχω μιλήσει και με την ηγεσία του κόμματός σας. Ελάτε μαζί μου μια φορά στην Κόβα, στην Ομόνια, που προσπαθήσαν οι άνθρωποι του Θησέα να πάνε να τους μιλήσουν και δεν τους δεχτήκανε. Γιατί λένε ότι δικαιώματα έχουν μόνο οι αλλοδαποί. Βεβαίως έχουν δικαιώματα. Αλλά οι ηθαγενείς δεν έχουν δικαιώματα? Αυτοί που σας ψηφίζουν δεν έχουν, πείτε μου? Δεν έχουν δικαίωμα να σας μιλήσουν? Γιατί δεν τους δεχτήκατε εσείς τους ανθρώπους του Θησέα να πουν τον πόνο τους? Ότι κάθε μέρα φοβούνται να βγουν να περπατήσουν στο δρόμο, στη γειτονιά τους, εκεί που γεννήθηκαν. Γιατί αυτή η στάση? Σε όλα τα άλλα που είπατε, ότι ασφαλώς η άρχουσα τάξη δεν έχει εθνική συνείδηση, τι θέλετε να υπογράψω, να υπερθεματίσω. Και προσωπικά, επειδή και κάποιος άλλος το έθιξε, χωρίς να θέλω να περιφευτολογήσω, έχω φάει το ξύλο της αρκούδας επί Χούντας, όσο λίγοι. Ακόμα και τώρα, όταν βλέπω αστυνομικό αυτοκίνητο, έτσι νιώθω ένα φόβο. Μου έχει μείνει μέσα μου. Γιατί ήμουν άτακτος νεαρός και δεν μπορούσα να αντέξω αυτά που εσείς είπατε προλίγου. Νομίζω ότι με αυτά τα λίγα μπορώ. Δεν ξέρω αν σας απάντησα ολοκληρωτικά. Σας έδωσα κάποιο στίγμα. Παρακαλώ πολύ, μιλήστε μαζί μας. Και υπάρχουν και άλλοι στον αριστερό χώρο, να μην σας πω το Άρδιν, δεν θα συμφωνήσετε, η σοσιαλιστική προοπτική. Εντάξει. Ναι, αλλά ξέρετε, ναι, αλλά είσαστε υπέρ του Νταούντα Λί. Σας παρακαλώ. Δεν έχετε καταλάβει και δεν πιστεύω ότι είσαστε φυσικά εν γνώ. Δεν γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος που είναι επικεφαλής είναι ένας αρχιδουλέμπορος, ο οποίος εκμεταλλεύεται ακόμα και εσάς. Σας λέω ότι αυτοί εκμεταλλεύονται ακόμα και τη δική σας την αγνότητα. Και αν θέλετε μπορώ να σας τα αποδείξω. Ελάτε να μιλήσουμε, να σας δώσω στοιχεία. Εκμεταλλεύονται όλα τα παιδάκια, όλα αυτά τα δύστιχα πλάσματα, τα εκπορνεύουν, τα ρίχνουν στα ναρκωτικά, τα σκοτώνουν και παίρνουν τα όργανά τους και διαπράττουν όλα τα εγκλήματα. Και εσείς έρχεστε να δικαιώσετε ποιους? Τον Μοχάμετ Νταούντ Αλί, τον μέγιστο των δουλεμπόρων από τη Σομαλία. Γιατί καταφεύγει στην κόβα της Βερανζέρου. Αυτός και η υπαρχηγή του. Δεν με πιστεύετε? Ελάτε να τα πούμε. Πάω πιο κάτω. Σας μιλάω έτσι με την καρδιά μου.
Δεν έχω και κανένα λόγο. Και κινδυνεύω, κύριε, εγώ προσωπικά, κινδυνεύω αυτή τη στιγμή από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι η πρώτη φορά που ξανά οπλοφορώ. Όχι εδώ μέσα, φυσικά. Εντάξει. Λοιπόν, προχωρήστε λίγο.